Η εξουσία δεν νοιαζόταν για το άθλιο σαρκείο των μελοθάνατων, αλλά για τους θεατές, για το πλήθος που παρακολουθούσε την παράσταση του θανάτου και ένιωθε τον βαρύ ίσκιο της βίας, την απειλή του λεπιδιού που λυγίζει την ψυχή και κόβει τα γόνατα. Αυτοί οι θεατές συμμετέχουν στην τελετουργία, παίζουν τον ρόλο των μαρτύρων, επιδοκιμάζουν, επικυρώνουν, παίρνουν μέρος στην διαπόμπευση και τον δημόσιο βασανισμό των κρατουμένων. Φράγκη θέσπισμα του 1347 προβλέπει ότι οι διαβάτες μπορούν να πετούν λάσπη και ακαθαρσίες στο πρόσωπο των βλάσφημων που έχουν εκτεθεί σε κοινή θέα δεμένη στον στυλιτευτικό στήλο, πυλόρι. Μπορούν να εκτοξεύουν εναντίον του βόρβορο, αλλά όχι αντικείμενα που θα μπορούσαν να πληγώσουν τον κρατούμενο. Όχι από ανθρωπισμό ή για προστασία, Στη Δύση η συμμετοχή του λαού στην τιμωρία και τον διασυρμό είναι περιορισμένη. Ελέγχεται από την εξουσία που καθορίζει επακριβώς τα όρια της. Η μοναρχία είναι πολύ φιδωλή. Φοβάται τα ανοίγματα. Εννοεί να παραμείνει ο αποκλειστικό τιμωρό. Οι βιαιότητε του πλήθου κατά των κρατουμένων θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε επικίνδυνη επίθεση εναντίον τη ίδια τη εξουσία. Κάθε δημόσια εκτέλεση καταδίκου αποτελούσε ένα είδος πανηγυριού που διαφημιζόταν από καιρό και συγκέντρωνε χιλιάδες επισκέπτες. Τα πλήθη κατέχονταν από νοσηρή περιέργεια και ταξίδευαν από μακρινούς τόπους για να απολαύσουν το μακάβριο θέαμα. Ο Άρθουρ Κέσλερ γράφει ότι στην Αγγλία του 18ου αιώνα αλλά και των αρχών του 19ου οι μέρες των εκτελέσεων συναγωνίζονταν σε κοσμοσυρωή και μεγαλοπρέπεια τις εθνικές εορτές. Στείνονταν εξέδρες αμφιθεατρικά όπως στα δημόσια θεάματα. Σε μια εκτέλεση του 1824 παραβρέθηκαν πάνω από 100.000 άτομα. Έκλειναν τα καταστήματα, σταματούσε η οικονομική και κοινωνική ζωή. Γενική αργία. Όλοι έτρεχαν να παρακολουθήσουν το θέαμα και όχι μόνο οι λαϊκέ τάξει. Εξέδρε στείνονταν για διακεκριμένους θεατέ. Οι εξώστε των διπλανών σπιτιών νοικιάζονταν σε εξωφρενικέ τιμέ. Κυρίε της αριστοκρατίας με μαύρη βελούδινη μάσκα έκαναν ουρά για να επισκεφθούν τον μελοθάνατο στο κελί του. Δαντικές σκηνές διαδραματίζονταν κατά τις εκτελέσεις καταδίκων. Στην Αγγλία ο απαγχωνισμός θανατοποιητών γινόταν κατά ομάδες 10 και 20. Συχνά οι κατάδικοι και οι δήμοι έφταναν στον τόπο των θανατώσεων μεθυσμένοι. Οι κρεμάλες δεν στείνονταν κανονικά, οι ξυλοδεσιές γκρεμίζονταν, κόβονταν τα σκοινιά. Δήμοι και μελοθάνατοι συμπλέγονταν στο ικρίωμα. Ο απαγχωνισμός επαναλαμβανόταν μία και δύο φορές Συγγενείς των κρεμασμένων άρπαζαν τα πτώματα και κατόρθωναν να τα ξαναφέρουν στη ζωή. Κατά την εκτέλεση δύο καταδίκων το 1738, ο Δήμιος κατέφθασε στο Ικρίωμα σε κατάσταση κρεπάλης. Θολωμένος από το μεθύσι, έβλεπε τρεις τους δύο θανατοπινίτες, και πέρασε τη θηλιά της κρεμάλας και στο λαιμό του παρευρισκόμενου ιερέα που προσπαθούσε να σώσει την ψυχή των αμαρτωλών. Με δυσκολία τον απέσπαζαν από τα χέρια του την τελευταία στιγμή. Οι δήμοι έκοβαν σε μικρά κομμάτια τα σκινιά της Αγχώνης και τα μοσχοπουλούσαν στο δυσιδέμον πλήθος. Τα θεωρούσαν προστατευτικό αντίδοτο για κάθε κακό. Τα ρούχα των κρεμασμένων αγοράζονταν πανάκριβα. Γίνονταν φυλαχτά. Η τελετή πραγματοποιόταν σε ατμόσφαιρα συλλογικής ιστερίας και εξαλωσύνης. Αναστάτωση, συμπλοκέ, διαδηλώσει, ταραχές, πανδαιμόνιο. Πολλοί έχαναν τη ζωή τους. Πάθαναν ασφυξία από τον συνοστισμό τους που οδοπατούσε ο Συρφετό. Ήταν ένα μυστικιστικό παραλήρημα μπροστά στα συνταρακτικά δρόμενα του θανάτου. Την εκτέλεση ενός δολοφόνου το 1808 στο Λονδίνο παρακολούθησαν 40.000 άτομα. Όταν τελείωσε η παράσταση, μετρήθηκαν στην πλατεία γύρω στα 100 πτώματα. Μερικές φορές, γράφει ο Κιόστλερ, ο Δήμιος και η βοηθή του πρόσθεταν το βάρος τους στο σώμα του μελοθανάτου κρεμασμένοι από τα πόδια του. Υπήρχαν περιπτώσεις αποκεφαλισμών και εκμελισμών κατά τη διάρκεια αυτών των βαρβαροτήτων. Ύστερα από την εκτέλεση, μητέρε οδηγούσαν τα άρρωστα παιδιά του κάτω από το οικρίωμα για να εγγύσουν το χέρι του κρεμασμένου. Το θεωρούσαν θαυματουργό για τροσόφι. Ακόμα και παιδιά 9 χρόνων καταδικάζονταν σε απαγχωνισμό. Αναφέρονται και ομαδικέ εκτελέσει παιδιών. Υποτίθεται πω οι δημόσιε μαρτυρικέ εκτελέσει γίνονταν για την τρομοκράτηση και τον φρονηματισμό του κοινού. Άλλα όμω εντελώ διαφορετικά συνέβαιναν κάτω από το οικρίωμα με τους απαγχωνισμένους κλέφτες. Την ίδια στιγμή άλλοι κλέφτες, σκορπισμένοι στο πλήθος, ξάφριζαν βαλάντια. Μια αγγλική στατιστική των αρχών του αιώνα αναφέρει ότι επί 250 κρεμασμένων οι 170 είχαν παρακολουθήσει δημόσια εκτέλεση μία ή δύο φορές. Ακόμη και το 1886, επί 167 θανατοποιητών που πέρασαν από τις φυλακές του Μπρίστολ, οι 164 είχαν παραστεί σε μία τουλάχιστον εκτέλεση. <laughs> Τα ίδια γίνονταν και στη Γαλλία. Το 1854 συνέρευσαν γενάρη μήνα στη μικρή πόλη Προβόν πάνω από 10.000 άτομα για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση καταδίκου που είχε δολοφονήσει ένα ζεύγος αστών. Επειδή δεν υπήρχαν καταλήμματα, ξενύχτηξαν στο ύπεθρο, στο χιόνι. Σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, οι εκτελέσεις θανατοποιητών ήταν δημόσιο θέαμα, ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την τελευταία εκτέλεση θέαμα που έγινε στο Μιζούρι το 1937, παρακολούθησαν τον απαγχωνισμό 20.000 άτομα. Είχε μάλιστα στηθεί εξέδρα μπροστά στο ικρίωμα με πανάκριβο εισιτήριο. Οι θεατές αγόραζαν κομματάκια από το σκηνή του κρεμασμένου. Για ενθύμιο... Γενικά, οι δημόσιε εκτελέσει προκαλούσαν παντού και πάντοτε αθρώα προσέλευση λαϊκών μαζών. Περιέργεια μαζί και τέρψη. Ρωμαϊκέ αρένε, βυζαντινό υπόδρομο. Μεσαιωνικέ πυρέ των ιεροεξεταστών. Η χρησιμοποίηση τη καρμανιόλα στη Γαλλία ενόχλησε το κοινό επειδή η καρατόμηση γινόταν αστραπία και δεν υπήρχε ούτε θέαμα, άγριε σκηνέ βασανισμού, ούτε ακρόαμα με ουρλιαχτά βογγητά και κραυγιάς αγωνίας, ο κόσμος διαδήλωνε στους δρόμους. Δώστε μας τις κρεμάλες μας. Rendez-nous nos gibettes.